Μπαίνουμε εμείς στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων και έχουμε την χαρά απόψε να συνομιλούμε με έναν Μεσσήνιο, υποψήφιο όμως στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθήνας, τον κύριο Θανάση Πετράκο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας, καλησπέρα σε όλες και σε όλους τους Μεσσήνιους, τις συμπατριώτες. Να ξεκινήσω με αυτό, με το ζήτημα δηλαδή της υποψηφιότητάς σας στην Αθήνα και στον Β1 Βόρειο Τομέα. Πώς προέκυψε, που προφανώς πρέπει να γνωρίζουν και οι Μεσσήνοι, αλλά και όλοι οι φίλοι στην Πελοπόννησο, τους έχετε εκπροσωπήσει αρκετές φορές και μετά θα πούμε και για τα υπόλοιπα πολιτικά. Βεβαίως. Είναι γνωστό ότι για οικογενειακούς λόγους εδώ και σχεδόν 2 χρόνια είμαι στην Αθήνα. Επομένως δεν μπορούσα να το πω έτσι, να υποστηρίξω την υποψηφιότητά μου με τον τρόπο που θα ήθελα εγώ στη Μεσσηνία, παρότι όλη μου η καρδιά βρίσκεται στη Μεσσηνία, για να λέμε την αλήθεια, αλλά δεν ήθελα να είμαι ένας υποψήφιος ο οποίος δεν θα κάνει όλα όσα έκανε τις προηγούμενες φορές στην υποψηφιότητά του. Και γι' αυτό το λόγο είπα στο σχήμα, στη συμμαχία, να όπου νομίζουν να συμβάλλω με τις δυνάμεις μου κι εγώ για να είμαστε στην επόμενη Βουλή. Η θέση σας ήταν πάντα πρωταγωνιστικά διεκδικητικές, να το πω έτσι, σε όλα τα ζητήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και οφείλω να το πιστοποιήσω. Και πάμε να δούμε λίγο την πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Γιατί μέρα 25 συμμαχία για την ΡΙΚΣ? Γιατί μέρα 25? Πολύ, πολύ σωστό το ερώτημά σας. Πρώτον, γιατί το μέρα 25 συμμαχία για τη ΡΙΚΣ εκφράζει μια πρώτη ενότητα της αριστεράς. Η αριστερά που ο κόσμος μας, και έχει δίκιο ας πούμε, έχει πολλές εκφράσεις για το, η συμμαχία για τη ρήξη το ΜΕΡΑ25 προέκυψε από τη συνεργασία του ΜΕΡΑ25 με τη Λαϊκή Ενότητα και με πολλούς ανένταχτους αριστερούς, οι οποίοι μετά τα δραματικά γεγονότα του Αυγούστου του 2015 αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν αντέχτηκαν σε κανένα σχήμα. Άρα το πρώτο, είμαστε μια ενωτική δύναμη. Το δεύτερο και το πιο, και πιο σοβαρό ακόμη είναι γιατί το πρώτο σκέλος του, τη συμμαχία στο ΜΕΡΑ25, με τις δυνάμεις του στην προηγούμενη Βουλή, απέδειξε ότι έκανε μια ουσιαστική αντιπολίτευση. Θέλω να θυμίσω στους συμπατριώτες μας με ένα-δύο πράγματα. Θα θυμούνται όλοι ότι όταν ο κύριος Βρούτσης τον Φεβρουάριο του 20 επιχείρησε να βελτιώσει κάποιες πλευρές του νόμου Κατρούγκαλου, έκανε κάποιες βελτιώσεις, αλλά έκανε και μια πολύ σοβαρή χειροτέρευση. Η σοβαρή χειροτέρευση που μας αφορά ως Μεσσήνιους αλλά και όλη την επαρχία είναι ότι όποιος συνταξιούχος, έτερο επαγγελματίας, έχει έστω και 1 ευρώ αγροτικό εισόδημα, θα έπρεπε από 1η-1η του 2021 να πληρώνει 121 ευρώ το μήνα ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα αν είχε 100 ευρώ εισόδημα. Η Σοφία Ισακοράφα τότε, σε συνεργασία μαζί μένα, το είχα αναδείξει τότε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανταποκρίθηκε θετικά στην πρότασή μου και κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Και ο κύριος Βρούτσης παραδέχτηκε ότι ήταν πολύ σοβαρό λάθος αυτό και άλλαξε τον νόμο. Δηλαδή, μια παρέμβαση του ΜΕΡΑ25, να το πω έτσι, κατάφερε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο από τα 2.600 τη συνταξιούχη που υπάρχουν στην Ελλάδα, τουλάχιστον το 1 εκατομμύριο, έχει έστω και 50-100 ευρώ κάποιο αγροτικό εισόδημα. Καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε ένας πολύ φτωχός, ας πούμε, ένας συνταξιούχος του ΤΕΒΕΤ και λοιπά, να πλήρωνε και 121 ευρώ το μήνα. Μια δεύτερο ζήτημα, ότι είναι το μόνο κόμμα όταν βγήκε η ενεργειακή κρίση, όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, που ανέδειξε τον καταστροφικό ρόλο του χρηματιστηρίου ενέργειας και τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Άρα έκανε μια πολύ ουσιαστική αντιπολίτευση. Τρίτον, αυτή τη ουσιαστική αντιπολίτευση με τη συμβολή και τη συνεργασία σήμερα όλων των δυνάμεων, είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει ακόμα πιο δυναμική εφόσον στις 25 Ιουνίου είμαστε στη Βουλή. Τρίτο ζήτημα, το ΜΕΡΑ25 μπαίνοντας στη Βουλή κόβει από το πρώτο κόμμα και εν προκειμένου από τη Νέα Δημοκρατία, θα κόψει 8, 9, 10 έδρες, ανάλογα το ποσοστό. Άρα λοιπόν τα όνειρα και του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος πλέον, ενώ στην αρχή όταν ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για συνταγματική αναθεώρηση, του βάλανε πάγο του κυρίου Γεωργιάδη, σήμερα
στον κύριο Αυτιά ο κύριος Μητσοτάκης είπε καθαρά ότι πλέον στόχος του είναι απλώς όχι μόνο η συνταγματική αναθεώρηση, αλλά να δικαιούνται να συνταγματοποιήσει και αυτό το έσχος που υπάρχει στην αυτοδιοίκηση εδώ και μια δεκαετία, ότι η αντιπολίτευση, παραδείγματος χάρη, δεν δικαιούται να καταψηφίζει τον προϋπολογισμό αν δεν έχει φτιάξει ένα άλλο προϋπολογισμό ο οποίος να τον έχει εγκρίνει το παρατηρητήριο, που το παρατηρητήριο είναι ουσιαστικά και τυπικά η Τρόικα, η έγκριση της Τρόικα. Άρα θέλει να συνταγματοποιήσει τον νεοφιλελευθερισμό ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή να μετατρέπει η Ελλάδα σε μια ειδική οικονομική ζώνη με χωρίς δικαιώματα οι εργαζόμενοι, όπου όλα θα ιδιωτικοποιηθούν, ακόμα και το νερό, η παιδεία, η υγεία, τα πάντα. Ήδη η κατάσταση στο ΕΚΑΒ, όπου το ίδιο το Σωματείο καταγγέλει το 40% από τις 5 Απριλίου του στόλου είναι ακινητοποιημένο λόγω ότι είναι χαλασμένα τα οχήματα και δεν έχει γίνει τίποτα από τις 5 Απριλίου και είχαμε αυτές τραυματικά γεγονότα, τα τραγικά γεγονότα με τους 3 νεκρούς συμπατριώτες μας, δείχνουν πού θα πάνε τα πράγματα. Άρα τα κυριότερα ζητήματα που θα κυριαρχήσουν... Του Μέρα 25 στη Βουλή, η είσοδος του στη Βουλή, αφαιρεί αυτόματα 9 ή 10 έδρες από το πρώτο κόμμα. Το να ενισχυθεί ένα από τα υπάρχοντα κόμματα, όπως μας είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα, να ενισχυθεί λίγο παραπάνω ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο από τα κόμματα στη Βουλή, δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτα. Το πολύ πολύ να προσφέρει μισό βουλευτή, το πολύ ένα να χάσει το πρώτο κόμμα που είναι. Άρα λοιπόν για αυτούς τους τρεις βασικούς λόγους θεωρούμε και τον τέταρτο, το πιο ουσιαστικό, ότι απαιτείται να υπάρχει στη Νέα Βουλή μια ουσιαστική αντιπολίτευση, να ενισχυθεί η αντιπολίτευση από τα αριστερά. Δεν αρκεί μόνο το ΚΚΕ που υπάρχει, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια δεύτερη αριστερή προοδευτική φωνή μέσα στη Βουλή για να μπορέσει να ενισχύει τα δικαιώματα και τους αγώνες των εργαζομένων. Αυτή το περιγράψετε όλο το πλαίσιο και καταλαβαίνουμε ότι το διακύβημα είναι υψηλό και για το Μέρα 25 που δεν κατάφερε στις προηγούμενες εκλογές το στόχο του. Βέβαια. Έφτασε πολύ κοντά, εγώ θα πω. Τώρα αλλάζει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τη στρατηγική. Είναι 2 εβδομάδες. Μου είπατε είναι παγιωμένη η στάση, η θέση, είτε αντιπολιτευτικά, είτε με στη Βουλή και με τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε τον προηγούμενο καιρό το όλο σχήμα. Αλλάζει σε ό,τι έχει αναφορά. Νομίζω ότι όλοι σοκαρίστηκαν από τα αποτελέσματα των εκλογών. Κανένας δεν θέλει μια παντοδυναμία του πρώτου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας εν προκειμένου, γιατί μια παντοδυναμία σημαίνει συρρήκνωση της δημοκρατίας. Ό,τι και να λέει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, αυτό σημαίνει ότι θα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τα λαϊκά αιτήματα, τις απαιτήσεις του κόσμου, τα κινήματα, τους αγώνες. Λίγο θα σου λέει, κύριε, με ψηφίσατε. Και δεν θα υπάρχει μια... Και με 5 κόμματα στη Βουλή δεν θα υπάρχει μια ουσιαστική αντιπολίτευση. Η είσοδος μας στη Βουλή λοιπόν θα συμβάλλει στην ενίσχυση των κινημάτων, στην ενίσχυση των κοινωνικών αγώνων και θα αποτρέψει δυσμενείς εξελίξεις. Όπως είπα αυτό με αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα, να, που δυστυχώς στις πρώτες εκλογές αυτή οι παρεμβάσεις ουσιαστικές που είχε κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα του Μέρα δεν τις αναδείξαμε. Έχουμε ευθύνες και εμείς και κυρίως που δεν αναδείξαμε αυτό, έχει η κοινοβουλευτική του ομάδα που δεν ανέδειξε το πλούσιο έργο που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Το ότι ενοχλούμε, αγαπητέ Θέμη, είναι φανερό, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι και τα ΜΜΕ του κυρίου Μαρινάκη αλλά και του κυρίου Αλαφούζου μας είχαν απαγορεύσει, δεν μας καλούσανε. Αυτό δείχνει ότι πράγματι το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη ενοχλεί. Και όταν ενοχλεί τους ισχυρούς, αυτοί οι οποίοι δεν είναι ισχυροί, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, πρέπει να σκεφτούν ότι πρέπει να υπερψηφίσουν το Μέρα 25 για να έχουμε μια πιο δυνατή αντιπολίτευση στην επόμενη Βουλή. Το δικό σας μήνυμα προς τους πολίτες και της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου, που είναι αρκετή και στον χώρο της Αθήνας. Το δικό μου μήνυμα είναι ότι στηρίζοντας το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, στηρίζεις
στηρίζει ο Μεσσήνιος πολίτης τη δυνατότητα που του δίνεται να υπάρχει μια ισχυρή φωνή η οποία να παρεμβαίνει σε όλα τα ζητήματα και της Μεσσηνίας, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια κοινοβουλευτική ομάδα και για, και για τη Σταφίδα, θυμίζω, και για τη Σταφίδα έχει κάνει παρεμβάσεις και για πάρα πολλά άλλα πράγματα και για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεύτερον, ότι στηρίζοντας... στηρίζοντας τη συμμαχία, Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, ενισχύει όλους εμάς οι οποίοι έχουμε αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι σεβόμαστε και τιμάμε την ψήφο των πολιτών και είμαστε πάντα συνεπείς απέναντι σε όσα λέμε προεκλογικά. Δεν ξεχνάμε ποτέ μετεκλογικά, αλλά είμαστε δρόντες και παρεμβαίνουμε ενεργά σε όλα τα μέτωπα της Μεσσηνίας και σε όλη τη Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.